καλοκαίρι με τον καλό καιρό και τις μεγάλες μέρες του μας επιτρέπει να γράφουμε πολλά χιλιόμετρα. Μετά το ταξίδι μας στο Μαυροβούνιο και την Αλβανία, η δίψα μας για περιπέτεια δεν έσβησε. Σχεδιάσαμε ένα τριήμερο στην Ελλάδα και πάλι. Φύγαμε από τα Γιάννα με τον Γιώργο και συναντήσαμε την υπόλοιπη παρέα στη Λαμία. Μπήκαμε σε Λούκια, πέσαμε αρκετές φορές, αλλά τελικά περάσαμε την Κιώνα και τη λίμνη του Μόρνου και διανυκτερεύσαμε το βράδυ έξω από το Τρίστενο. Την επόμενη μέρα οδηγήσαμε στα Βαρδούσια και ανεβήκαμε στην Γραμμένη Οξιά. Διασχίσαμε τη Σαράντανα και φτάσαμε στον Ταυροπό για διανυκτέρευση. Η όχθη του ποταμού είχε ετοιμαστεί για ένα river party που θα γινότανε την επόμενη μέρα. Ξαπλώστε τη στο ποτάμι! Οπότε μας βόλεψε πάρα πολύ. Κάναμε μπάνιο στο ποτάμι και στήσαμε ένα αυτοσχέδιο κατάλημα για τη νύχτα. Ανάψαμε φωτιά και ξεκουραστήκαμε ξαπλώνοντας κάτω από τα αστέρια και το φως του φεγγαριού. Την επόμενη μέρα ξυπνήσαμε ξεκούραστοι πλέον, απολαμβάνοντας το πρωινό τοπίο. Μαζέψαμε τα πράγματά μας και ήπιαμε ένα γρήγορο καφέ στο μαγαζί δίπλα στη γέφυρα. Περάσαμε μια τελευταία φορά τη γέφυρα και ξεκινήσαμε για την τελευταία ημέρα. Και ξεκινάμε τώρα για άγραφα σήμερα. Ο Ταυροπός στο βάθος κάτω. Πετρώματα εδώ και το χώμα τώρα αρχίζει και παίρνω αυτό το κουκκινοπό, το αγραφιώτικο το χρώμα και πλησιάζουμε τώρα στη Μαυρομάτα για να πάρουμε τη χωμάτινη διαδρομή. Και η Μαυρομάτα. Μετά την Μαυρομάτα θα κατέβουμε τις τροφές για να συναντήσουμε τον Ταυροπό. Πού πρέπει να πάμε ρε παιδιά? Απέναντι! Πάμε! Από εδώ! Εκεί όπως πας, εκεί! Oh. Είναι η πέτρα πίσω! Δώσε γκάζι! Δώσε, δώσε, δώσε! Δώσ' του, μην το κόβεις! Πάμε! Περίμενε! Λοιπόν, με το 3 δίνεις! 1, 2, 3, πάμε! Ναι!
Okay. Μας κούρασε αρκετά το ποτάμι. Πολύ απόκρημνη η συγκεκριμένη περιοχή, με απότομες πλαγιές και πολύ πετρώδες ανάγλυφα. Κατεβαίνουμε και πάλι αμέτρητα πέταλα για να συναντήσουμε ξανά τον Ταυροπό. Ω, το περνάει! Ευτυχώς εδώ είναι εύκολο το πέρασμα του ποταμού. Το πιο δύσκολο κομμάτι όλο σαφρή πέτρα είναι το ανέβασμα μετά το ποτάμι. Φυσικά η κάμερα τα κάνει να δείχνουν εύκολα. Σπαστήρι εδώ πέρα. Τρίτη μέρα σήμερα. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει λίγη κούραση. Πολύ σπαστήρι εδώ. Τέρμα πέτρα. Κατσικόδρομος. Άγρια ομορφιά. Όσο προχωράμε, η βλάστηση γίνεται όλο ένα και πιο ορεινή. Περνάμε τον ορεινό οικισμό Καμάρια για να φτάσουμε στην διασταύρωση και να κατευθυνθούμε προς το πέρασμα της Νιάλας. Όσες φορές και να κάνει κανείς τη διαδρομή της Νιάλας, ποτέ δεν πάβει να εντυπωσιάζει. Άλλη μία χαμηλή πτήση του drone. Στα 1800 μέτρα βλέπεις τα πάντα.
είχαν ξανακάνει την νιάλα με την αντίθετη κατεύθυνση. Θα αφήσω link πάνω στη γωνία να το δείτε και αυτό το βίντεο. Και από εδώ είναι ο κάμπος της Θεσσαλίας τώρα. Φτάσαμε στην άσφαλτο και θα κινηθούμε στον όμορφο ασφάλτινο δρόμο προς τη λίμνη Πλαστήρα. Και μένει τώρα ο βαρετός δρόμος της επιστροφής. Αλλά οι περιπέτειές μας δεν τελειώνουν εδώ. Αφήστε ένα like, κάντε μια εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάσετε την επόμενή μας εξόρμηση.